Jest to gelarem, jest to spasie. Το πρώτο θύμα το είδαμε, πάμε να κάνουμε κι εμείς. Θα τραβήξουμε ό,τι μπορούμε, γιατί οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθάνε. Ναι, καλά το καταλάβατε, αυτό το βίντεο θα είναι μια αναδρομή στην χρονιά που μας πέρασε. Το 2018. Το 2018 ήτανε... ήτανε... και γαμό! Συγγνώμη, έχετε πάρει άδεια για αυτό εδώ που κάνετε. Συνήθως δεν παίρνουμε άδεια. Εσύ είσαι που λέρωσε στο σπίτι του θείου μου. Βάζουμε όπου θέλουμε. Φέτος δεν έγινε το κλασικό. 3, 2, 1. Ήμουν ξύπνιος. Η Βούλα είχε την ιδέα να αλλάξουμε τη χρονιά σπίτι της και μετά να ξαφανιστούμε να πάμε στο... Μπορεί να μην φαίνεται, αλλά είμαστε στο Μπάνσκο. Χιόνια μέσα στο σπίτι. Χιόνια και έξω από το σπίτι. Ζαμπούλα να κάτσουμε. Να κάνουμε ένα θεώρηση για το 2018. Ναι ρε, τώρα πούμε με τις πιτζάμες και έξω πλώσουμε. Να κάτσουμε δίπλα στο τζάκι μας. Για φέτος αυτό έχουμε. Έλα. Έλα εδώ. Ω, θεή. Να σου πω, πέρυσι ήμασταν καλύτερα στο πάτωμα, μου φαίνεται. Είμαστε παιδιά, live στην Πολυάνη του Πολυθρόνου του ξενοδοχείου. Ο Θανάσης και το Τζάκι Κένεντι. Δεν τα αγγίζουμε τα πολύ γενικά σήμερα και για τις επόμενες 10 εργάσιμες. Χτύπησε και λίγο στο σκι. Άλλο χτύπησα κι άλλο με ξέκανε. Ωραιότατη η Ρωσιδούλα έπεσε πάνω μου και έκανα 3 καρούμπαλα αιματώματα. Η τύπησα απλά δεν ζήτησε συγγνώμη. Εγώ άκουσα απλά ένα «Αααα» λες και σε σφάξανε και γύρισα πίσω με τα πόδια. Ναι παιδιά, ούρλιαξα και έπεσα με τα μούτρα στο χιόνι. Γιατί ο πόνος ήταν αβάσταχτος εκεί, το πόδι καημένε. Έλα, θα κάτσω εδώ τότε να μην σε χτυπάω. Τι να πρωτοθυμηθούμε για το 2018? Θα μας πεις εσύ κάτι που θυμάσαι έτσι? Όχι. Έλα, όχι, στα αλήθεια τώρα, πες. Όταν σου λέω 2018, τι σου έρχεται πρώτο στο νου? Φαΐ, φαΐ και πολύ φαΐ. Το 2018 γίναμε γουρούνια. Τι άλλο εκτός από το φαΐ? Μ' άρεσε πιο πολύ τα ταξίδια που κάναμε φέτος. Αν δεν το έχεις καταλάβει και εσύ και αυτοί, έχουμε πάει σε 3 χώρες. Ιταλία. Το πρώτο μας ποιο είναι? Ρώμη στην της Ιταλίας. Πήγαμε Γερμανία στο μπαμπάκα μου και μετά πήγαμε Ισπανία στη μαμάκο σου. Η μάνα μου μένει σε αυτή την πολυκατοικία. Και η θέα της είναι αυτή. Πολυκατοικίες. Και από αυτό τον Καλατράβα
Ήρθαμε σε αυτό το Καλατράβα. Θεωρώ τα βυζιά του Θανάση εξαίσια. Φαίνεται να το απολαμβάνει. Ναι, λοιπόν, ήρθαμε στη Στουτγκάρδη. Ξεφεύγουμε από την Αθήνα και τον καύσωνα. Αλλά έχει τραγική ζέστη. Θα πίσω. Τώρα που ήρθαμε Κολοσσέο, ας αρχίσει το Q&A. Πίσω από τα γαμάτα πλάνα. Ο Θανάσης είναι κάπως έτσι. Και αυτό που ήρθαμε εδώ στο Μπάνσκο το μετράς? Εδώ είναι 19 πλέον. Εντάξει. Το 2018 κάναμε 4 συνεργασίες με άλλους YouTubers, έτσι. Κάναμε με τον Μαλιάτσι, με τον Rocket Dust, με τους Unboxholics, τον Mr. Genius. Κάναμε visuals για τον Floe. Τι άλλο κάναμε? Είπες 4 συνεργασίες και είπες 5 άτομα. Παραπάνω. Μπορεί να ξεχνάω κάτι, αλλά το αποτέλεσμα με όλους αυτούς βγήκε πολύ ωραίο, γιατί έχουμε αμοιβαία εκτίμηση για τη δουλειά του άλλου. Και σήμερα δεν πλέγα στον αέρα, γιατί ο Ζητές έφτιαξε το φως, όπως το φαίνεται. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Ο Ζητές έφτιαξε καπελάρα, το είδε το χαρτί, το βλέπετε. Αν έχω μέσα, πες μου. Είδε το Θεό. Το βλέπεις. Κομπλέ. Το χαρτί, το δουλειά μου. Ρούφατο. Μισό κάποιος με παίρνει τηλέφωνο. Ναι, αυτοί είμαστε εμείς. Ξεκινάει η παράσταση. Τα λέμε στο βίντεο μετά ή στο πώς το έκανα. Δεν ξέρω πώς θα το μοντάρει. Εντάξει. Stop me, I'm all the way up. Δούλευε! Μην κάθεσαι! 20 καπελάρες, παιδιά, όχι απλά καπέλα. Εντάξει, πάμε! Πάμε! Ωραίο. Ωραίο! Σεφτή! Ήρθε, special delivery. Πώς φάνηκε η φάρσα μου? Εκτός ότι έπαθα 50 κεφαλικά, θα μου τονίξω λίγο παραπάνω, αλλά... τι κάνεις το παιδί, ρε! Όχι! Γεια σας, μαλάκες!
τίποτα. Ήθελες και τζακούζι. Γίνε τώρα βραστό μακαρόνι. Μακαρόνι, μακαρόνι, πάει, σε χάσαμε. Να μπούμε και εδώ, σάουνα. Βάλτε μου λίγο νεράκι σας παρακαλώ, δεν φαίνεστε. Βάλτε λίγο νεράκι στις πέτρες. Σούκα. Ο κούρβα, το που αρέκτος μιλέτη. Ο κούρβα. Πατώνω και έχει βγαλός μέσα. Ένα πουλάκι. Τέλεια θέα, ήρθαμε και χιονίζει. Φέραμε. Τέλεια θέα κορίτσια, φανταστική. Πρέπει να έχεις ωραίο μπούστο. Instagram story worth. Ήρθαμε 4 μέρες στο Μπάνσκο και δεν έχει σταματήσει να χιονίζει. Θα το στρώσει κι άλλο. Εχθές ήμασταν σε ιαματικά λούτρα. Εδώ πέρα που βρήκαμε είναι ό,τι πρέπει μετά από μια κουραστική μέρα στο σκι, στο snowboard, στις τούμπες. Δύο. Άου, λύθιε! Στις τούμπες. Κάτι έπαθε η βούλα, χάλασε. Το νερό τι χάλασε. Έξω η θερμοκρασία ήταν μείον 9. Μέσα στο νερό η θερμοκρασία ήταν 40 βαθμούς. Η μπύρα που κρατούσα ήταν... Μηδέν. Ήθελες να γεμίσεις την πανιέρα σου. Λίγο θρόλυμπρο θα προσέβει. Λατρεύω αυτό τον ήχο που κάνει όταν πατάς το χιόνι. Το ακούς? Κοντόβου, καπουτσίνου, ο τσόκλετ, έξτρα σούγα. Σταύκουε, το έξτρα. Μερσί. Συστάεις. Για αυτά τα δύο που ήπιαμε, πληρώσαμε 16 λεύα. Θεωρητικά είναι πάρα πολλά. Αλλά είμαστε στο σαλέ, στο χιονοδρομικό, τα τσιμπάνε λίγο. Η Βούλα έχει τις πόντες της στο τζάκι και να στεγνώσουμε. Ήταν πολύ δύσκολο να κάνουμε σκι και να τραβήξουμε. Δεν θα κάτσουμε λεπτό. Γι' αυτό δεν προλάβαμε να βγάλουμε vlog Μπάνσκο. Γιατί όλο κάτι κάνουμε, τρέχουμε, κάπου πηγαίνουμε. Π.χ. θα πάμε στο Razlog, ένα χωριό πολύ ωραίο. Razlog. 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 Είναι μια πόλη που δεν ξέρω τίποτα για εκείνη. Θα διαβάζω και θα σας πω, θα σας κάνω τον έξυπνο μετά. Έχει μια λίμνη, έχει κάτι γυφτά για εδώ πέρα. Ντροπή. What? Money, money. Tradizia, tradizia. No money here. Money, money, tradizia. Τι είναι τραδίτσια, τραβίτσια, πώς κάτω το λέω. Έχουνε παράδοση να τους δίνεις λεφτά. Τι σημαίνει αυτό το τραβίτσια, τραβίτσια, πώς το πω. Tradition. Είναι όλα κατάσπρα. Κοίτα εδώ, η λίμνη πάει να παγώσει, αλλά δεν μπορεί ακόμα. Πιστεύω αν συνεχιστεί έτσι αυτό το κρύο, θα παγώσει η λίμνη. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο τίξης και πήξης, αλλά δεν έχει παγώσει ακόμα. Εγώ θα παγώσω όμως. Πάνε τα καρεκλάκια στο πουθενά, σβήνει. Είναι τόσο χιονισμένα και τόσο θολά που εγώ πιστεύω ότι ανοιχτά είναι μόνο αυτά τα καρεκλάκια. Τα πάνω πάνω για να σε πάρουν στο τέλος του βουνού, στα 3.000 μέτρα, σίγουρα θα είναι κλειστά. Αλλιώς τι, θα τους πηγαίνουν και μόλις θα φτάνουν πάνω πάνω. Καλώς ήρθατε παιδιά, από εδώ Άγιος Πέτρος. Συγγνώμη, ο Γεωργιέβια θέλω να πω. Thank you.
god, χιονίζει. Oh my god. Χιονίζει και έχουμε πετάξει πάλι τον drone και είναι πάλι με 25% μπαταρία και αρχίζει και φωνάζει. Μπλίκι, φέρ' το πίσω. Μες στα νερά. Λοιπόν, γύρισαμε. Θα σας καταπλήξω σήμερα. Έμαθα πως λέγεται η λέξη σαλάτα στα βουλγάρικα. Είναι σαλάτα. Φοβερό, έτσι. Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε. Κομμένες σκηνές έχουμε. Έχουμε κομμένες σκηνές. Ο Βαγγέλης, από το πρόκειτα του, ο receptionist, τι μας χάρισε. Πολλές κομμένες σκηνές. Εγώ είμαι ένα παιδί το οποίο... Εγώ είμαι. Στην αρχή βλέπεις το ζαμπούνι και λες τι... Τι παιδί είναι αυτό, τι μαλάκα είναι αυτό τώρα που πού, το βαράγανε μικρό. Και μετά σου κολλάει τη μαλακία και κάνεις και εσύ τέτοια. Έλα, Θανάση! Θανάση! Εγώ είμαι. Βρε και κέτσουα, σπα. Τι γίνονται, δεν είναι και on camera όλα αυτά. Βοήθεια, ο ζετές μας χρησιμοποιεί. Βλέπετε εδώ μαζεύει τα πράγματα και η τσάδα του, ζετές εδώ πέρα. Γεια σου ρε ζετές, θα μας λείψει το κολαράκι, το τριχωτό. Είναι αλήθεια ότι η μαλακή είναι τρία γαμίσια. Η μαλακή είναι κολλητική τόσο καιρό με σένα εδώ. Ποιος είναι ο αγαπημένος τατουατζής? Τατουατζής? Ναι. Το 50 cent. Λέρε μαλακο, δεν είμαι. Είσαι μαλάκα. Εγωμένο ο δάσκαλός μου ξέρεις ποιος είναι. Ο ένας και μοναδικός Master Fu Manchu, Γεράσιμος Αμπριώτης. Αλλιώς Τζέρι. Στο ψάθινο καπέλο εδώ να λέει, να φαίνεται και αριθμός θέλω εδώ, έτσι. Έχει πάει μόνος, ναι. Αυτό. Καινούργια καπέλα, δεν θες. Καινούργια καπέλα, με ένα κολεξιόν, ό,τι θέλετε ζωγραφισμένο εδώ πάνω. Εδώ. Άμα. Ο Τζέρι μαλάκα έχει σπάσει το δόντι του. Μόνος του, έπεσε και σπάσει το δόντι του. Έχω υλικό, θα σου στείλω να το εκμεταλλευτείς όπως πρέπει. Έλα! Μισό λεπτό. Γιώργο! Περίμαξε το αλφα 10 για παιχνίδι. Πρέπει να πολλά. Έξω μάσκα, γινό μάσκα! Δεν θέλω να βρίζεις όπως και να κάνεις. Γιατί ρε, στο ίντερνετ είναι... Όχι, εμείς δεν βρίζουμε. Αμώ το. Το χρυσάσα. Να μαλακισμένο εδώ. Τραβιά ψωλή. Μαλάκα, μαλάκα. Γαμίσω λίγο. Γαμίσω λίγο τον... Τον κόλο. Καινούργια κάμαρα. Νομίζουν οι τατούλιγκανς ότι φύγαν από πάνω και γλιτώσαν από το χταπόδια. Τώρα θα δουν τι θα πάθουνε. Τι φωνάγεις πίσω. Πιάνε το, βλέπουμε. Πίσω παιδί μου, πίσω! Πίσω πια! Πίσω. Ζετές. Μου μπήκε το πόμολο στο... Πάμε. Εγώ είμαι. Πίδα! Εδώ. Προχώρα ρε μαλάκα! Τι τέσσερα μάνα! Τι τέσσερα καλή είναι. Ευρεόδουλος, ευρεομασόνος. Μάνστερ, 666, πάρ' το εδώ πια στο παιδί μου να είστε εδώ. Εδώ βλέπουμε τον... Το μαλακισμένο. Είμαστε από το ZX Production. Είναι πολύ γνωστό στο YouTube, δεν το βλέπει κανένας. Θα πάρουμε ένα κοκτέιλ τώρα. Εγώ δεν πίνω άλλο. Τι πίτσα. Πίτσα με ου. Μουνί καπέλο. Ας τα vlog ρε, κάνε ένα channel Βαγγέλης. Βαγγέλης ρεσπισιονίστη. Το 2018 επίσης βγήκε η playlist με τα tutorials που κάναμε. Έχουμε κάνει ήδη 7 tutorials μέσα σε ένα χρόνο και θα κάνω κι άλλα πολλά. Δεν ξέρω, ένα παιδί στο ίντερνετ μου είπε να το κάνω. Μη λες βλακίες. Σαν νέο. Είσαι γελά ρε, είσαι σπάσια. Σιγά, το κεφάλι σας κύριος. Ο τυφλός εντελώς.
Οπότε πιτσιλιές για σήμερα. Ακολουθεί μεγάλο βίντεο, μείνετε συντονισμένοι. Στο τέλος θα κάνουμε και giveaway. Γεια μου, τι κάνεις εκεί? Τίποτα, μαμά. Τίποτα. Παίρνεις πινέλο, βουτάς νερό, βουτάς μπογιά και κάνεις το καράτε εκεί. Το παιδί είναι χαζό, έτσι. Μην είναι το μαζί μου. Πώς το επιλέγω? Για να δούμε. Αν θα πετύχει ή θα καταστρέψει τον καπέλο. Τι άλλο έχουμε εδώ? Α, έχουμε πολλά project που δεν μπορώ να σας δείξω ακόμα. Θα πρέπει να γίνουν σε καινούργια βιντεάκια, τα οποία μου παίρνουν πολύ χρόνο. Δεν ξέρω το βίντεο, δεν ξέρω πώς το καταφέρνει η άλλη. Η ζωγραφική μου, οι παραγγελίες μου και όλα αυτά τα βίντεο που κάνω μου παίρνει πολύ χρόνο, δεν τα προλαβαίνω όλα έτσι όπως θέλω να βγούνε. Ειδικά παρατηρώ ότι αν κάνω πιο γρήγορα το βιντεάκι δεν μου αρέσει μετά. Και ειδικά με τα μηνύματα. Μου στέλνουν πολύ και δεν μπορώ προφανώς να τους απαντήσω όλους, γιατί σκεφτείτε ότι αν έχω 40 αιτήματα για μηνύματα, που δεν έχω 40, είναι παραπάνω. Από τους 40, οι 30 θέλουν καπέλο. Αυτό σημαίνει ότι θα δουλεύω ένα μήνα μόνο για αυτούς. Δηλαδή, για 30 μέρες δεν θα μπορώ να πάρω καινούριες παραγγελίες. Μου παίρνει μία μέρα το καθένα. Γι' αυτό. Μην νομίζετε ότι δεν απαντάει. Όχι, εντάξει, δεν είμαι σνομπάρι. Σε εσάς συγκεκριμένα, ότι γιατί δεν μου απαντάει ο ζητές. Απαντάει όλος εκτός από μένα. Τι έκανα, μυρίζω. Τι γίνεται? Προσπαθώ να τελειώσω αυτούς που έχω ήδη πει ναι ότι θα κάνουμε κάτι. Εγώ θέλω να κάνω και δικά μου project. Δηλαδή, αφήνω πίσω τα δικά μου σχέδια που θέλω να ζωγραφίσω για να ικανοποιήσω μερικούς από εσάς. Μερικά project δικά σας. Ναι, παιδιά, υπομονή. Το αφεντικό τρελάθηκε και όχι με την έννοια της προσφοράς, με την έννοια όντως το έχει χάσει. Γιατί από εδώ πέρα η κυρία έχει δουλειά. Ενώ επειδή παλιά του βοηθούσα το καμάρι μου. Τώρα δεν προλαβαίνει να ζωγραφίσει καπέλα, να απαντήσει τα μηνύματά σας, να σκεφτεί βίντεο, να κάνει το βίντεο, να μοντάρει το βίντεο. Δεν μιλάω καν για διασκέδαση. Σβήσε τον Τζάκι, ζεστάθηκα. Πρέπει να κουβά νερό. Μια ερώτηση που θα μπορούσε να κάνει κάποιος. Ζητές, ποιο ήταν το καλύτερο καπέλο που έκανες μέσα στο 2018? Δεν μπορώ. Κανένα, όλα είμαι σκατά, φύγει τώρα. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω, είναι όλα παιδιά μου. Απάντηση. Σε ένας ανώριμος κατόγερος, πώς γίνεται αυτό? Είναι όλα παιδιά μου. Γιατί με κοροϊδεύεις? Δεν μπορώ να ξεχωρίσω, όλα μου αρέσουν. Μάλλον το 2018 θα σου πω τι έπαθα. Έπαθα μοιοπία. Έκανα τόσα πολλά μικρά καπελάκια. Ένα κεφαλάκι τόσο δα. Γι' αυτό έβαζα και αυτά τα κέρματα. Με ρωτήσανε πολύ τι σημαίνει το κέρμα που βάζεις δίπλα στο κεφάλι που ζωγράφισες. Σημαίνει το μέγεθος. Πόσο μεγάλο είναι, για να καταλάβεις πόσο μικρό είναι το κεφαλάκι και τι λεπτομέρεια έχει πέσει πάνω. Και βάζω το κέρμα για να καταλάβω. Μπόλο μου, κοίτα εδώ παιδί. Αυτά ζεις το μενί. Τα χαλί ρε. Έλα ρε τα χαλί ρε, δώσε μου ρε. Πού πας ρε? Καλείς, πάμε για βίντεο. Τι είπα να μ' αρέσει, θες και εσύ κάτι. Η Ομόνια καλή. Το επόμενο βίντεο. Τι γυαλόχαρτο θέλει. Τι άνοιξε εδώ ρε φίλε? Μόνο μια ώρα που θα πάω να κάνω κάτι, γιατί το παλικάρι δεν το έχει. Είδε που μας ζήτησαν είναι... Επίσης, μέσα στο 2018, σπάσαμε και την GoPro! Καταστροφές! Λοιπόν, τι μας έχει συμβεί το 2018 από καταστροφές? Τι έχουμε σπάσει και τι πήγε στραβά? Πρώτο που μου έρχεται είναι η σαβούρα που έφαγα και χάλασα τη μηχανή μου για λίγο, την έφτιαξα τώρα. Κινητό, ραγισμένη οθόνη. Το gimbal από το κράνος πέφτει, αυτοκτονεί, και όχι μόνο πέφτει κάτω, αλλά το πατάει και όλη η κυκλοφορία της Κορίνθου από πίσω. Η GoPro μαζί και αυτή χάλασε. Με σετάκι, αυτό πάει μαζί πάνω. Τι άλλο χάλασε? Άμα γίνει ζημιά, να γίνει.
Σπάσαν το πίσω τζάμι του αυτοκίνητου των Τσβούλας για να μας πάρουν μια τσάντα που μέσα δεν είχε τον drone. Το μπούμπι μου! Θα αναρωτιέστε γιατί είμαι με το αφρολέξ του drone ακόμα. Well, αν δεν θες τη τσάντα σου να κάνει φτερά από το πίσω κάθισμα, μην την αφήνεις στα μάξι και φεύγεις. Ειδικά στη Στουρνάρη. Εσένα, τύπε, στη γωνία που κοιτάς, ξέρω που μένεις. Όχι, δεν ξέρω που μένεις. Ευτυχώς, το δικό μου το αυτοκίνητο σίγουρος είμαι ότι κάποιος μου χαλάει τα λάστιχα. Αλλάζω λάστιχα πάρα πολύ συχνά. Κάθε τρεις μήνες. Πότε μόνος μου το αλλάζω, πότε ένας ξεκολιάρης. Το πες πιο σιγά. Πότε. Ξεκολιάρη. Και αυτό με τη. Δεν τον βρίζω τον άνθρωπο, έτσι. Είναι ξεκολιάρης. Τι να σου κάνω, πώς άλλο να σε πω. Α, ναι, μας χάλασαν και τη ζωγραφιά στο σχολείο. Το βιβλίο που είχα ζωγραφίσει, ένα γκράφιτι, πήγαν και μας το πατήσανε. Το ξαναφτιάξαμε. Να σου πω κάτι, εντάξει. Κι εγώ θα το έκανα αυτό με η μάνα μου τον πουτάνα. Σωστά, ναι, κοιτάω και το κινητό μου έτσι, πάω πίσω στο χρόνο. Και βλέπω ότι αφήσαμε δύο κρυμμένους θησαυρούς ίνοξ με το σήμα μου, καρφωμένους σε ένα δέντρο. Και το βρήκατε την επόμενη μέρα, αν είναι δυνατόν. Μέρα, ώρα, λέει. Το πρώτο που το αφήσαμε στο πάρκο Τρίτσι, το βρήκε το παιδί την ώρα που πήγαινε βόλτα το σκύλο του και αμέσως μας το είπε. Το άλλο πέρασε μια μέρα. Εδώ είναι στην Κόρινθο, με αυτόν τον Smoke Cats. Τι άλλο κάναμε, πολλά γκράφιτι τα οποία δεν τα έχετε δει ακόμα. Θα τα δείξουμε σε καινούργιο βιντεάκι, το οποίο θα είναι στο 2019. Το ξενοδοχείο που μείναμε λέγεται Πίριν. Περούν. Περούν. Όλα ίδια είναι εδώ βασικά. Όλα έχουν σπα, όλα έχουν σάουνες, πισίνες. Κάναμε και intro, πολλά intro. Σε κάθε βιντεάκι έχει και από ένα διαφορετικό intro. Πλάκα, έχω παραγγείλει. Τι ωραία. Τη δέσαμε πάνω, ελπίζω να μην φύγει. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Όσοι το είδατε μέχρι το τέλος, respect πα. Πραγματικά ήταν από τα μεγαλύτερα μας. Δεν αναφέρθηκα για το Venom, για το Dragon Ball, για το κουτί, τα τρία τελευταία βίντεο. Όποιος δεν τα έχει δει, ας πάει να τα κοιτάξει, έχουν ενδιαφέρον. Δείτε και το 17 πλάκα είχε. Και εδώ δηλαδή πιο πολύ χαβαλέ έβαλα. Γιατί αυτό θέλω να θυμάμαι όταν γυρνάω πίσω στα βιντεάκια. Και στο τέλος της ημέρας αυτό έχει σημασία, να βρεις κάτι που σου αρέσει και να περνάς καλά. Είχαμε μερικές αναποδιές, αλλά το διασκεδάσαμε, δεν μας πτώησε. Ελπίζω και εσείς να είστε στο ίδιο κλίμα. Οπότε ναι, αυτή ήταν η χρονιά μου, αυτές ήταν οι αναμνήσεις μου. Θα τα πούμε στο επόμενο.